Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε το έκτακτο ρεπορτάζ του ΕΙΚ σχετικά με τη Χελώνα καρέτα-καρέτα στη Ζάκυνθο. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Γεια σας παιδιά, βρίσκομαι στο λιμάνι της Κυλλήνης. Ετοιμάζομαι να πάρω το καραβάκι για να περάσω απέναντι στο νησί της Ζακύνθου. Εκεί με περιμένει η φίλη μου η Ελένη, η οποία φέτος το καλοκαίρι αποφάσισε να συμμετέχει εθελοντικά σε προγράμματα προστασίας θαλάσσιων χελωνών. Ελάτε μαζί μου σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Καλημέρα, 5 ευρώ παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό, να κοιτάξω το πορτοφόλι μου. Αχ, παιδιά, θα με βοηθήσετε. Δεν μπορώ να βρω το χαρτονόμισμα με τον αριθμό 5. Το βλέπετε πουθενά? Α, να το! Τέλεια! Ορίστε τα χρήματα! Το καραβάκι αναχωρεί σε 5 λεπτά. Ουφ! Έφτασα! Με έπιασε μια μικρή ναυτία την ώρα του ταξιδιού, αλλά τώρα είμαι μια χαρά. Μα πού είναι η Ελένη? Ανάτι! Με περιμένει! Γεια σου Ελένη! Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω! Αχ, γεια σου Εκ! Πώς ήταν το ταξίδι σου? Εντάξει, ζαλίστηκα λίγο, αλλά τώρα είμαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να μάθω όλα όσα κάνετε εδώ για τις θαλάσσιες χελώνες, καθώς θα ήθελα να ευαισθητοποιήσω και να ενημερώσω κι εγώ μέσα από την εκπομπή μου με τα μάτια του Εκ μικρούς και μεγάλους σχετικά με την προστασία αυτών των ζώων. Τέλεια! Μου αρέσει πολύ η ιδέα σου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου. Πάμε! Ναι! Ανυπομονώ πολύ! Θα δούμε και χελώνες. Αν είσαι τυχερό, μπορεί να δούμε και χελώνες. Τέλεια! Φύγαμε για το θαλάσσιο πάρκο! Εδώ είμαστε. Γεια σου Μαρία. Καλημέρα σας. Γεια σου Ελένη. Από εδώ είναι το φιλαράκι μου το Egg και θέλει να μάθει τι ακριβώς κάνει η εθελοντική μας ομάδα εδώ. Μπορείς να του δώσεις λίγες πληροφορίες για το πάρκο? Φυσικά. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1999 με σκοπό την αποτελεσματική προστασία της ιδιαίτερης πανίδας που υπάρχει στο νότιο τμήμα του νησιού. Τι σημαίνει πανίδα? Με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των ζώων που υπάρχουν σε μια περιοχή. Και ποια ζώα υπάρχουν στη Ζάκυνθο που χρειάζονται προστασία? Τα πιο σημαντικά είδη ζώων που γίνεται προσπάθεια να διασωθούν είναι οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα και οι μεσογειακές φώκες μονάχους-μονάχους. Μπορείτε να μου δώσετε παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα? Βεβαίως, οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα είναι ερπετά, με μήκος περίπου 1 μέτρο και παρότι αναπνέουν με πνεύμονες, περνούν το σύνολο σχεδόν της ζωής τους στη θάλασσα, όπου τρέφονται με μέδουσες, μαλάκια και άλλα σπόνδυλα. Παρόλο που οι θαλάσσιες χελώνες είναι μεγάλες, είναι πολύ γρήγορες στο νερό, χάρη στα μεγάλα μπροστινά πτερύγια και στα πίσω που είναι άκαμπτα. Στην αρχή της άνοιξης, οι χελώνες αυτές μεταναστεύουν, δηλαδή έρχονται στην περιοχή μας για να ζευγαρώσουν και να αφήσουν τα αυγά τους στις παραλίες μας. Μάλιστα, η καρέτα-καρέτα έχει την ιδιαιτερότητα να γυρνά για να αποθέσει τα αυγά της στην ίδια παραλία όπου γεννήθηκε. Επομένως, έχει τεράστια σημασία η διατήρηση των συνθήκων για να σωθούν οι φωλιές. Διαφορετικά, διακυβεύεται η επιβίωση του είδους. Άρα το πάρκο σας προστατεύει τις φωλιές των χελώνων καρέτα-καρέτα? Ακριβώς! Οι φωλιές δημιουργούνται από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Οι θηλυκές χελώνες βγαίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ακτή και αφού επιλέξουν το κατάλληλο σημείο, σκάβουν με τα πτερύγια τους μια τρύπα που λέγεται αυγοθάλαμος και τοποθετούν μέσα κατά μέσο όρο 120 αυγά. Τα αυγά έχουν μέγεθος ως ένα μπαλάκι πινκ-πονγκ και κέλυφος μαλακό για να μην σπάνε. Wow, πολλά αυγά! Και μετά τι γίνεται? Τα μικρά χελωνάκια μόλις γεννηθούν βγαίνουν από την άμμο κυρίως το βράδυ και με τη βοήθεια της αντανάκλασης του φωτός των αστεριών και της σελήνης στο νερό βρίσκουν τη θάλασσα.
Δυστυχώς, μόνο ένα μικρό μέρος από τα χελωνάκια επιβιώνει, γιατί σήμερα υπάρχουν εμπόδια στη θάλασσα. Όπως για παράδειγμα, τα φώτα από τα μαγαζιά, που αποπροσανατολίζουν τα χελωνάκια. Αυτό είναι τρομερό! Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα χελωνάκια? Υπάρχουν ορισμένα μέτρα που είναι καλό να ακολουθούμε όταν βρισκόμαστε σε παραλίες στις οποίες γεννούν οι χελώνες καρέτα-καρέτα. Αρχικά, φροντίζουμε οι παραλίες μας να είναι καθαρές για εμάς και τις χελώνες, παίρνοντας τα σκουπίδια μας όταν φεύγουμε. Ακόμη, όταν παίζουμε στην παραλία οντοκίας ή δημιουργούμε κατασκευές από άμμο, μένουμε πολύ κοντά στη θάλασσα και φροντίζουμε να τα ισοπεδώσουμε πριν φύγουμε, καθώς αποτελούν εμπόδιο για τα μικρά χελωνάκια στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να μην τοποθετούμε στην άμμο ομπρέλες, καθώς μπορεί να χτυπήσουμε κατά λάθος κάποια φωλιά. Στο μόνο σημείο που επιτρέπεται να στήσουμε την ομπρέλα μας είναι πίσω-πίσω και πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλακα. Για τον ίδιο λόγο, δεν επιτρέπονται και κατοικίδια ζώα σε αυτές τις παραλίες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να ξεθάψουν και να χαλάσουν κάποια φωλιά. Αν είμαστε παρόντες την ώρα που τα μικρά χελωνάκια βγαίνουν από τη φωλιά τους, δεν τα αγγίζουμε, αλλά τα αφήνουμε να φτάσουν στη θάλασσα μόνα τους. Καλούμε το φύλακα περιβάλλοντος και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Τέλος, δεν μετακινούμε ούτε αφαιρούμε φυσικά υλικά από τις παραλίες οτοκίας. Ομοίως, δεν αφαιρούμε αχινούς, αστερίες και άλλα θαλάσσια είδη από το βυθό της θάλασσας. Η ομορφιά και ο φυσικός πλούτος της περιοχής εξαρτάται από τη συμμετοχή μας. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ωχ, Εγκ, η ώρα πέρασε και πρέπει να πάμε να συναντήσουμε τους υπόλοιπους εθελοντές στην παραλία. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αργότερα εμείς. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα είναι στην παρέα μας και το Εγκ. Μα πού είναι οι υπόλοιποι? Hello. Μόλις διασώσαμε μια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα. Είναι καλά η χελώνα? Είχε παγιδευτεί μέσα σε μια πλαστική σακούλα που κάποιος είχε πετάξει στη θάλασσα. Ευτυχώς μας κάλεσαν αγκαίρος και τώρα είναι καλά. Τη βοηθήσαμε πολύ προσεκτικά αφαιρώντας τα πλαστικά μέρη της σακούλας από πάνω της. Αυτό είναι πολύ θλιβερό. Πρέπει να προστατεύουμε τις θάλασσες και τις ακτές, μαζεύοντας πάντα τα σκουπίδια μας. Πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να φύγουμε τώρα για να μεταφέρουμε τη χελώνα στο κέντρο διάσωσης. Bye! Έλα, Εγκ, έλα μαζί μου. Πάμε να ελέγξουμε τι γίνεται στην παραλία οτοκίας. Θα είσαι βοηθός μου σήμερα. Φύγαμε! Εδώ μάλλον κάποιοι ξέχασαν τις οδηγίες. Παρατηρείς κάτι που δεν πάει καλά? Για να δω. Παιδιά, βοηθήστε με κι εσείς να βρούμε τι είναι λάθος εδώ. Α, κάποιος έχει βάλει την ομπρέλα και την ξαπλώστρα του κοντά σε μια φωλιά. Ας τα βγάλουμε γρήγορα από εκεί. Και εκείνα τα κάστρα, ποιος τα άφησε έτσι? Είναι εμπόδιο για τις χελώνες. Ας τα ισοπεδώσουμε. Μα δεν το πιστεύω. Έχετε δίκιο, παιδιά. Η παραλία έχει πολλά σκουπίδια. Ας τα μαζέψουμε γρήγορα για να μην καταλήξουν κι αυτά στη θάλασσα και το φάει καμιά χελώνα. Μα τι ακούγεται? Μια ομάδα παιδιών παίζει εκεί κάτω. Ξέχασα να σου πω ότι στις παραλίες οτοκίας, πέρα από το φως, δεν πρέπει να κάνουμε φασαρία, γιατί αποπροσανατολίζονται τα χελωνάκια. Πάω να τους πω να κάνουν ησυχία. Πω πω, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μάθαμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να φροντίζουμε και να σεβόμαστε το περιβάλλον. Όλα καλά. Η παραλία τώρα είναι όπως πρέπει για τα μικρά χελωνάκια. Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Μπράβο μας! Πόσο σπουδαία δουλειά κάνετε εδώ. Θα ήθελα να γίνω κι εγώ εθελοντής. Μπορώ? Και βέβαια μπορείς να γίνεις εθελοντής όταν γίνεις 18 χρονών. Μέχρι τότε όμως μπορείς να ακολουθείς τις οδηγίες που έμαθες, να υιοθετήσεις συμβολικά ένα θαλάσσιο χελωνάκι, να ευαισθητοποιήσεις και να ενημερώσεις τα παιδιά που σε παρακολουθούν
Και βέβαια, αν βρεις κάποια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα ή απροστάτευτα χελωνάκια, κάλεσε το δίκτυο διάσωσης του Σωματείου Αρχέλων και ένας από μας, ακόμη και εγώ, θα έρθουμε για να βοηθήσουμε τις χελώνες. Μπορείς ακόμη να επισκεφτείς στην Αθήνα το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, παίρνοντας μέρος σε προγράμματα και δράσεις που οργανώνονται συνεχώς. Χάρηκα πολύ που σε είδα, Εκ, και ανυπομονώ να δω το ρεπορτάζ σου. Γεια χαρά! Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο μου για τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα εδώ στη Ζάκυνθο. Αν θέλετε και εσείς να γίνετε εθελοντές και να βοηθήσετε τις χελώνες, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Και τώρα σας αφήνω, πάω να κάνω μια βουτιά. Τα λέμε!